Οι υποστηρικτές της Μισελ Μπατσελέ ξεσπούν σε πανηγυρισμούς μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στη Χιλή. Με καταμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων, η υποψήφια της κεντροαριστεράς λαμβάνει ποσοστό που αγγίζει το 47%. Παρά την ξεκάθαρη νίκη της ωστόσο, η Μπατσελέ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την εκλογή της από τον πρώτο γύρο. Αγγίξαμε την απόλυτη πλειοψηφία παρά τον μεγάλο αριθμό των υποψηφίων και το ότι η ψήφος δεν ήταν υποχρεωτική. Κερδίσαμε απόψε και θα επιδιώξουμε τον οριστικό θρίαμβο το Δεκέμβριο. Υποψήφια του κυβερνώντος κεντροδεξιού συνασπισμού Εύελιν Ματέι περιορίστηκε στο 25%. Κατάφερε ωστόσο να διαψεύσει τα προγνωστικά που προέβλεπαν εκλογή της Μπατσελέ από τον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος γύρος είναι καλός για τη Χιλή, γιατί φέρνει μεγαλύτερη μετριοπάθεια. Ο πολιτικός λόγος γίνεται πιο συγκεκριμένος. Αυτό επιθυμούμε για την πατρίδα μας. Μπατσελέ και Ματέι θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Η υποψήφια της κέντροαριστεράς έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε φιλολαϊκές μεταρρυθμίσεις.